Καλεσμένο σε απογευματινή τηλεοπτική εκπομπή ήταν ο ιατροδικαστή Γρηγόρη Λέων, ο οποίο ερωτηθεί για πιθανά αίτια που ευθύνονται για το θάνατο του αδικοχαμένου 31χρονου ποδοσφαιριστή, έδωσε μερικέ ενδιαφέρουσε εξηγήσει. Αφού πρώτα διευκρίνησε ότι ακόμα και αν υποθέσει κανεί ότι η τελική αιτία είναι ο πνιγμό εντοσύδατο, υπογράμισε ότι η ιατροδικαστική διερεύνηση πρέπει να φτάσει μέχρι την αρχική αιτία. Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι σε τέτοιε περιπτώσει υπάρχουν κάποιε μειοκαρδιοπάθειε που προκαλούν τον θάνατο ή πιο απλά ένα έμφραγμα. Ο ίδιο μάλιστα ανέφερε ότι υπάρχουν συγκεκριμένε μειοκαρδιοπάθειε που τι διαπιστώνουμε στο νεκροτομείο. Τόνισε δε ότι ακριβώ γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω αυτό το σενάριο. Κάτι που θεώρησε ότι όντω θα γίνει. Καθώ μέχρι στιγμή ο ιατροδικαστή έχει κάνει νεκροψία νεκροτομή και έχει ζητήσει εξετάσεις. Μιλώντα στην ίδια εκπομπή, ο επίτιμο πρόεδρο τη Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιο Ανατολική Αττική, Γιώργο Καλιακμάνη, γνωστοποίησε ότι αστυνομικό πήδηξε στην πισίνα για να βγάλει τον Τζορτ Μπάλτοκ. Ωστόσο, μόλι οι αστυνομικοί γύρισαν σε τέτοια θέση το σώμα του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή για να το παρέχουν τι πρώτε βοήθειε, εκείνο έβγαλε φυσαλίδε με νερό από το στόμα του, ένα σύνηθε σημάδι κοινό στου πνιγμού, που υποδηλώνει ότι είχε καταπιεί ήταν στη ζωή και είχε καταλέξει στο αναπνευστικό σύστημα.